σκοτώνουν κόσμο από το από πέρσι το 20 μέχρι σήμερα, προκειμένου να έχουν την αναγκαία λίστα θανάτων, ώστε να δικαιολογήσουν την πανδημία, ώστε μετά να έρθει το εμβόλιο ως σωτήριο την πανδημία. Δηλώσεις σαν και αυτές που ακούστηκαν σε διαδικτυακή συνέντευξη αργά το βράδυ της Δευτέρας οδήγησαν κατόπιν εντολής της εισαγγελίας πρωτοδικών στη σύλληψη γνωστού δικηγόρου, ο οποίος εναντιώνεται στο εμβόλιο και αμφισβητεί ευθέως τους θανάτους από την πανδημία. Ο ιός αυτός όμως είναι ένας απλός αναπνευστικός ιός. Δεν σκότωνε ο ιός. Σκότωσαν κόσμο για να ανεβάσουν τη λίστα των νεκρών, για να μας εμβολιάσουν και να μειώσουν τον πληθυσμό. Ο δικηγόρος συνέλληφθη χθες το βράδυ για διασπορά ψευδών ειδήσεων και διέγερση σε ανυπακοή στα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας. Λόγω της ιδιότητάς του αφέθηκε ελεύθερος. Υπέβαλε όμως μήνυση σε βάρος του εισαγγελέα και έσπευσε αμέσως μετά να εξαπολύσει απειλές. Εδώ απλά θα σας τσακίσω. Ποιος θα ερχόταν να κάνει αυτό που έκανε ο Φεριάνος. Εδώ πέρα ο τυπάκος αυτός που λέγεται Αντώνης Ρεφεριάνος, το οποίο εγώ θα του την πάω την άδεια, αρχίζω και λέω, όπα, εδώ έχουμε θέμα. Μυρίζομαι εισαγγελικό αίμα. Έτσι θα με μαζέψετε. Είστε και άχρηστοι, είστε και επικίνδυνοι. Ο δικηγόρος έχει κατά καιρούς δημοσιοποιήσει συνομιλίες με ασθενείς μέσα από τα νοσοκομεία που αρνούνται τη διασωλήνωση. Όπως είχε συμβεί με μια 60χρονη ανεμβολίαστη γυναίκα, η οποία χθες έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Η οικογένεια της 60χρονης αμφισβητεί ότι αποτελεί θύμα της πανδημίας. Η ίδια η μητέρα μου πρώτα από όλους κατάγγειλε και εμείς θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα. Γι' αυτό θέλουμε να γίνει νεκροψία. Έχει τύχει να μπω μέσα και να σταματήσω, να μπω μέσα στη διάρκεια της διασωλήνωσης και μετά να καθυστερεί ο θάνατος, γιατί τότε προσπαθούν να το σώσουν, επειδή πήγα εγώ. Είχε επικοινωνήσει ο γιος της με τον κύριο Αντ***. Είχαμε κάνει καταγγελία τότε, γιατί τι συμβαίνει και γιατί δεν έχει την περίθαλψη που έχει. Πέραν του δικηγόρου, στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης έχει μπει και η δράση συνεργάτη του δικηγόρου, που εμφανίζεται ως ιατρός ερευνητής και για τον οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από την εισαγγελέα της Άρτας.